Πραγματικά ξεκίνησα η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κανονικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα λύκεια του Δήμου Σπάρτης, τα οποία επειδή η Σπάρτη είναι στο κόκκινο δεν θα λειτουργήσουν μέχρι νεωτέρας. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα από ό,τι με ενημέρωσαν οι διευθυντές εκπαίδευσης. Τα παιδιά πήγαν κανονικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί μας εκεί, τα μέτρα τηρούνται. Έγινε ενημέρωση τις πρώτες 2 ώρες των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, υπενθυμίζοντάς τους τα μέτρα που πρέπει να τηρούν. Οι μαθητές μας είναι συνειδητοποιημένοι, μας το αποδεικνύουν κάθε μέρα και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά στο μέτρο αυτής της κατάστασης που έχει ενσκύψει στην πατρίδα μας. Κύριε Διευθυντά, έγιναν πρώτα κάποια τεστ, επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τεστ? Δείτε, ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Μπορεί όποιος εκπαιδευτικός θέλει να μπει, να κλείσει ένα ραντεβού και να κάνει το τεστ, όπως και όποιος μαθητής θέλει άνω των 16 ετών, με συνένεση του γονέα εννοείται σε αυτή την περίπτωση. Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί Δήμοι έκαναν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ τα rapid test σε πολλούς εκπαιδευτικούς. Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών έχει κάνει το τεστ. Ασφαλώς είναι εθελοντικό. Δεν έχει προκύψει όμως κάτι από τα τεστ των εκπαιδευτικών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Να μας πείτε λίγο τι κατάσταση επικρατεί με τμήματα σχολείων ή σχολικές μονάδες που δεν λειτουργούν γιατί έχουν παρουσιαστεί κρούσματα κορονοϊού. Δείτε, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 16 τμήματα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι κλειστά. Στην Αρκαδία είναι 2 στην Τρίπολη, είναι 6 στην Σπάρτη, 5 στη Μεσσηνία, 2 Αργολίδα και 2 Κορινθία. Νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Όπου εμφανίζεται κρούσμα, παρεμβαίνουμε άμεσα, ακολουθούμε το πρωτόκολλο και τις οδηγίες των ειδικών και αντιμετωπίζουμε το θέμα. Είναι κυρίως μαθητές ή είναι και εκπαιδευτικοί που έχουν παρουσιάσει κρούσμα? Θα έλεγα το 70% των κρουσμάτων είναι σε μαθητές που παρουσιάστηκαν και το 30% σε εκπαιδευτικούς, αν μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά για αυτό το μικρό νούμερο των 15 τμήματων. Είναι μεγάλο το ποσοστό ή μάλλον υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν επιστρέψει για κάποιους λόγους? Υπάρχουν απουσίες, αλλά δεν έχει αναφερθεί από τους διευθυντές των σχολείων, στους διευθυντές εκπαίδευσης και από εκεί σε μένα, κάποιο έτσι ιδιαίτερο φαινόμενο που να μας ανησυχήσει. Η προσέλευση είναι κανονική, θα έλεγα. Προφανώς θα υπάρχουν και απουσίες, υπάρχουν και άλλα θέματα που αναγκάζουν τους μαθητές να παραμείνουν στο σπίτι τους. Δεν έχει αναφερθεί κάτι που συνδέεται με την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και να μας εξηγήσετε λίγο τι γίνεται με τους βαθμούς των μαθητών, επειδή είχαν υπάρξει κάποια ζητήματα, δόθηκαν βαθμοί, δεν δόθηκαν βαθμοί και τι γίνεται, να μας εξηγήσετε και με το θέμα των λάπτοπ. Είδαμε ότι σας παρεδόθησαν από την περιφέρεια ένας αριθμός υπολογιστών, φορητών, δόθηκαν στις σχολικές μονάδες και σε πόσες σχολικές μονάδες? Λοιπόν, σε σχέση με τους βαθμούς, επειδή τελείωσε το τετράμινο, έχουν δοθεί οδηγίες και αποστέλλονται με mail στους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών. Έχει διευθετηθεί το ζήτημα και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα εκεί. Σε σχέση με τα λάπτοπ, τα οποία τα προμηθεύτηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να διανεμηθούν στις σχολικές μας μονάδες, ο συνολικός αριθμός, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι 900 λάπτοπ. Έχουμε παραλάβει περίπου το 1 τρίτο. Ήδη έχουν μοιραστεί στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της Αρκαδίας και της Αργολίδας. Αναμένουμε την επόμενη παρτίδα που θα έρθει για να μοιραστούν και στις υπόλοιπες διευθύνσεις. Ο διευθυντής εκπαίδευσης εκεί που τα παραλαμβάνει, κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων, τις διανύμει στις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής του. Νομίζω είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει και το κυριότερο, θα το χρησιμοποιήσουμε και μετά την πανδημία στα εργαστήρια και στις τάξεις των σχολείων μας. Γιατί είναι λάπτοπ, δεν είναι κάποιο απλό τάμπλετ. Αυτά θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, είναι ιδιοκτησία των σχολικών μονάδων. Αν χρειαστεί θα τα δανείσουν σε μαθητές ή σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν, αν ομιγέννητο ξαναπροχωρήσουμε με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά ως τότε και μετά από τότε θα παραμείνουν στα εργαστήρια των σχολείων για να χρησιμοποιούνται καθημερινά στις τάξεις από τους εκπαιδευτικούς μας και προς όφελος των μαθητών μας. Κύριε Διευθυντά, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις αντισηπτικά σε μάσκες για τα παιδιά? Όλα αυτά είναι, τα έχετε λύσει τα θέματα με την επαναφορά των μαθητών?
Γνωρίζω ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τον Διευθυντών Εκπαίδευσης και τον Διευθυντών των Σχολείων με τους κατατόπους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Δήμους. Δεν μου έχει αναφερθεί τουλάχιστον σε μένα ότι υπάρχει κάποιο θέμα έλλειψης αντισηπτικών. Άλλωστε, έχω και τη διαβεβαίωση του κυρίου Περιφερειάρχη ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί οπουδήποτε κάποιο θέμα με καθαριστικά, με αντισηπτικά και κάτι τέτοιο σχετικό, να επικοινωνήσω αμέσως μαζί του για να μας καλύψει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην κλείσουν άλλες σχολικές τάξεις, να κυλήσουν όλα ομαλά και βέβαια να λειτουργήσουν και τα λύκεια, να έρθει το σκληρό lockdown στη Σπάρτη και να λειτουργήσουν και εκεί τα σχολεία. Εγώ, αφού διαβεβαιώσω εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως μαθητές και γονείς, ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να τηρήσουμε τα μέτρα στα σχολεία μας. Τους καλώ όλους να τηρούν τα μέτρα πραγματικά και ευλαβικά και ευελπιστώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα από εδώ και πέρα, μέχρι που να ξεφύγουμε από τη μέγενη αυτής της πανδημίας.